Δίνω αμέσως το λόγο στον κύριο Πούτση για να περάσουμε σε πιο πολιτικές αναλύσεις. Ευχαριστώ κύριε Ιωαννάδη. Ακούγομαι. Εγώ θα προσπαθήσω να κάνω μία ανάλυση της περιφερειακής και διεθνής ανάμειξης και κατάστασης που επηρεάζει τις εξελίξεις στη Συρία. Θα ξεκινήσω με μία περιγραφή της ταυτότητας της Συρίας, διότι έχουμε να κάνουμε με ένα κράτος που έχει θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες. Αποτελεί την βόρεια πύλη προς τον αραβικό χώρο. Όταν λέω από βόρεια πύλη εννοώ την Τουρκία σαν μη αραβικό έθνος. Όπως και το Ιράκ αποτελεί την ανατολική πύλη προς τον αραβικό χώρο, σαν μια πύλη από την οποία μπορούν να εισέλθουν οι περσικές δυνάμεις για κατάληψη του αραβικού χώρου. Επομένως, η Συρία έχει έναν ιδιαίτερα στρατηγικό ρόλο να παίξει στην περιοχή, ειδικά για τον αραβικό χώρο. Σαν κράτος που έχει πολλές θρησκευτικές και εθνικές μειονότητες, έχει μια ιστορία αστάθειας. Χωρίς να επενέσω το καθεστώς Άσαντ, είναι γεγονός ότι η μόνη περίοδο πολιτικής σταθερότητας της Συρίας ήταν αυτή η περίοδο του καθεστώτος Άσαντ. Δικτατορικό, αυταρχικό, όπως θέλετε πέστε. Πριν τον Άσαντ, για κάθε, περίπου κάθε ένα-δύο χρόνια είχαμε και ένα πραξικόπημα. Προηγουμένως, το ερώτημα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας όταν κοιτάζουμε στη μετά Άσαντ εποχή είναι πώς μπορούμε να θεσπίσουμε θεσμούς που θα διατηρήσουν την ενότητα στη Συρία και δεν θα προκαλέσουν αστάθεια, η οποία αστάθεια θα επηρεάσει την περιοχή. Θα κάνω μία γρήγορη αναφορά στο πώς ξεκίνησε η εξέγερση, για να δείτε πόσο γελία ήταν, αλλά και πόσο παρασύρθηκαν τόσο οι διεθνείς κοινότητα, όσο και το καθεστώς Άσαντ, όσο και η αντιπολίτευση, και οδηγηθήκαμε εκεί που βρισκόμαστε σήμερα. Ξεκίνησε ως εξής. Ένα παιδί είχε δει τον πατέρα του να κλαίει το βράδυ, διότι ο συνέτερός του είχε κάνει μία δουλειά, χάσανε πολλά λεφτά και εκείνο το βράδυ, όπως εξηγούσε τα πράγματα στη γυναίκα του, έκλαιγε. Το παιδί στεναχωρέθηκε πάρα πολύ. Την επόμενη μέρα στο σχολείο έγραψε στον τοίχο «Θάνατο στον Άλλη». Ο Άλλη ήταν ο συνέτερος του πατέρα. Οπότε άλλοι μαθητές από την τάξη πήγαν στον τοίχο πάνω και γράψαμε «Θάνατο στον δικτάτορα, θάνατο στον Άσαντ». Η αστυνομία του συνέλαβε, του έβαλε φυλακή. Βγήκαν οι οικογένειές τους να διαμαρτυρηθούν, να διαδηλώσουν για να τους απελευθερώσουν. Και τότε το καθεστώς αντέδρασε πολύ βιαία, ρίχνοντας το ψαχνό που λένε, σκοτώνοντας άμαχο πληθυσμό που είχε βγει σε για μια ειρηνική διαδήλωση για αυτή την περίπτωση. Τώρα ήταν, σας είπα, γελία η κατάσταση, αλλά επηρεασμένη από τα γεγονότα της Αραβικής Άνοιξης. Η κυβέρνηση Άσαντ υπερεύει τη λογική και έκανε αυτές τις πράξεις οι οποίες οδήγησαν τελικά σε περισσότερες διαδηλώσεις μέσα σε όλη τη Συρία και βέβαια η αντιπολίτευση που αναδείχθηκε πίστευε ότι θα κάνει η διεθνή κοινότητα αυτό που έκανε και στη Λιβύη, ότι θα υπάρχει μια απόφαση του Συμβούλου Ασφαλείας για την επιβολή μιας ζώνης απαγόρευσης πίσω, ίσως και ανάμειξη στρατιωτικά και με αυτόν τον τρόπο να ανατραπεί το καθεστώς σας. Δυστυχώς για τους Σύριους αντιπολίτες, για τη Σύρια αντιπολίτευση, η περίπτωση της Λιβύης δίδαξε και τη Ρωσία να μην επιτρέπει να βγαίνουν εύκολα αποφάσεις στο Συμβούλιο Ασφαλείας, δεν το επικροτώ, αλλά αποτέλεσμα ήταν να μην ικανοποιηθούν αυτές οι ελπίδες της αντιπολίτευσης. Έτσι ξεκίνησε. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες πώς έχουν προχωρήσει, νομίζω ότι λίγο πολύ αναφερθήκατε.
Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι σήμερα η κατάσταση βρίσκεται σε ένα αδιέξοδο. Αδιέξοδο με την έννοια ότι το καθεστώς διατηρεί την ενότητά του. Πριν αρκετούς μήνες ακούγαμε για λιποτάκτες. Σήμερα δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί λιποτάκτες, που σημαίνει ότι το καθεστώς διατηρεί την ενότητά του. Διατηρεί την στρατιωτική υπεροχή του, με άσχημα μέσα, όπως είπαμε, βομβαρδίζουν κατοικημένες περιοχές, αλλά δείχνει με λίγα λόγια ότι δεν πρόκειται να ανατραπεί στην στρατιωτική αναμέτρηση με την αντιπολίτευση. Απ' την άλλη πλευρά, η αντιπολίτευση έχει προβλήματα. Πρώτον απ' όλων, δεν έχει κοινή ατζέντα. Είναι διασπασμένη. Υπάρχουν εκείνοι που θέλουν ένα κοσμικό κράτος, διότι υπάρχει μια παράδοση φιλελεύθερης σκέψης στη Συρία. Υπάρχουν εκείνοι που θέλουν ισλαμικό κράτος με δουλειοπαθείου τύπου, αδελφοί μουσουλμάνοι παραδείγματος χάρη. Υπάρχουν και άλλοι ισλαμιστές που θέλουν ακόμα ένα πιο ακραίο ισλαμικό κράτος, θα τους ονομάσω τζιχαντιστές, οι οποίοι βέβαια ασπάζονται λίγο πολύ και τη λογική της Αλ-Κάιντα. Υπάρχουν προβλήματα. Είναι διασπασμένη η αντιπολίτευση και αυτό δημιουργεί προβλήματα στη διεθνή κοινότητα για να βρει ένα ενιαίο όργανο με το οποίο μπορεί να δρομολογήσει τη μετάβαση εξουσίας. Μία από τις ομάδες τις ισλαμικές που έχει ένα κυρίαρχο ρόλο στην πολιτική αντιπολίτευση είναι η γνωστή ομάδα που έχει το τίτλο Jabhat al-Nusra, που σημαίνει το μέτωπο για την προστασία του λαού της Ανατολικής Μεσογείου. Ανατολική Μεσόγειο αναφέρεται ως η Μεγάλη Συρία στην αρχή. Η ομάδα αυτή πριν μια εβδομάδα ο αρχηγός της δήλωσε υποταγή και αφοσίωση στον Ζαβάχαρη που είναι και ο αρχηγός της Αλ-Κάιντα. Δεν υπάρχει λοιπόν καμιά αμφιβολία ότι αυτή η ομάδα ανήκει σε εκείνη την πτέρυγα. Το άλλο πρόβλημα της αντιπολίτευσης είναι ότι δεν εξοπλίζεται, τουλάχιστον δεν εξοπλίζεται με μεγάλα όπλα έτσι ώστε να ανατρέψει την ισορροπία δυνάμεων με την κυβέρνηση. Και ο λόγος που δεν εξοπλίζεται είναι διότι οι δυτικές δυνάμεις, η Αμερική και η Αγγλία και η Ευρώπη, ανησυχούν ότι αν δώσουν όπλα στους Σύριους αντάρτες, αυτά τα όπλα ίσως τελικά στραφούν εναντίον τους όπως έγινε με το Αφγανιστάν. Λίγο πολύ σήμερα φαίνεται η λογική είναι ότι δεν θα προχωρήσουμε στον εξοπλισμό, αλλά να προωθήσουμε μια πολιτική λύση. Έρχομαι τώρα στο ενδεχόμενο εξωτερικής στρατιωτικής επέμβασης, αν είναι δυνατή. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση, διότι βέβαια θα μπλοκαριστεί στα Ηνωμένα Έθνη από μια ψήφο ανησυχίας της Ρωσίας και της Κίνας. Η επόμενη εναλλακτική λύση είναι ανάμειξη του ΝΑΤΟ ανεξάρτητα από απόφαση του ΟΗΕ. Το είχε κάνει στα Βαλκάνια, μπορεί να το κάνει και στη Συρία, αν το θέλει. Εκεί θα αντιμετωπίσει το πρόβλημα νομιμοποίησης της προσωρινής κυβέρνησης που θα ιδρύσει, όπως αντιμετώπισε και στο Ιράκ. Και ίσως αντιμετωπίσει και επιθέσεις αυτοκτονίας από την ομάδα της Αλ-Κάιντα. Επομένως, υπάρχει και ένα άλλο πρόβλημα, ότι αν χρησιμοποιήσει, αν υπάρχει στρατιωτική επέμβαση, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να σκοτωθεί άμαχος πληθυσμός, διότι ο Άσαντ έχει τοποθετήσει τα αντιαεροπορικά του συστήματα σε κατοικημένες περιοχές. Οπότε, τα πράγματα είναι δύσκολα σε ό,τι αφορά μια στρατιωτική επέμβαση από το εξωτερικό. Τι είναι αυτό όμως που δυσκολεύει την εξέβριση λύσης για το Συριακό? Υπάρχουν λοιπόν συμφέροντα διεθνή. Πρώτα απ' όλων, ας μιλήσουμε για τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα ήθελαν να αλλάξει το καθεστώς στη Συρία, έτσι ώστε να διακόψουν την όποια σχέση έχει με το Ιράν και με αυτόν τον τρόπο να αποδυναμώσουν και την Χεζμπάλα στο Λίβανο. Η Χεζμπάλα κατά τη διάρκεια του πολέμου το 2006 με το Ισραήλ είχε χάσει το μεγαλύτερο μέρος των πυράβλων που είχε τότε. Σήμερα έχει στην κατοχή της γύρω στα 70.000 πύραυλους που μπορούν να πλήξουν κάθε μέρος του Ισραήλ. Συνεπώς, μια επίθεση του Ισραήλ ή της Αμερικής εναντίον του Ιράν θα δεχτεί το Ισραήλ μια επίθεση των πυράβλων από την Χεζμπάλα. Για να εξουδετερωθεί αυτή η απειλή θα πρέπει να βγει από τη μέση η Συρία και με αυτόν τον τρόπο να αποδυναμωθεί η Χεζμπάλα. Οπότε εκεί έχουμε ένα αμερικανικό στρατηγικό στόχο, την αποδυνάμωση, την ανατροπή του καθεστώς Άσαντ, έτσι ώστε να μπορέσει να εξουδετερώσει το Ιράν. Αυτό που επιδιώκει η Αμερική είναι ένα δημοκρατικό καθεστώς που θα προκαλέσει, όπως είπα και πριν, μια σταθερότητα στην περιοχή. Διότι αυτή η σταθερότητα θα βοηθήσει και την Τουρκία και το Ιράκ και την Ιορδανία και το Λίβανο. Δεν θα ήθελε ένα ισλαμικό καθεστώς, διότι ένα ισλαμικό καθεστώς, ακόμα και αδελφοί μουσουλμάνοι να είναι, θα βάλει το Ισραήλ σε μια δύσκολη θέση. Διότι θα έχει τους αδελφούς μουσουλμάνους στην Αίγυπτο, τους αδελφούς μουσουλμάνους στη Συρία και ίσως η επιρροή των αδελφών μουσουλμάνων να οδηγήσει και αλλαγή του καθεστώτος στο ίδιο την ίδια την Ιορδανία. Και τέλος, η Αμερική θα ήθελε να ελέγξει τα όπλα μαζικής καταστροφής που σήμερα κατέχει η Συρία, που είναι ως επιτοπλίστων χημικά. Από την άλλη πλευρά, η Ρωσία έχει και αυτή τα δικά της στρατηγικά συμφέροντα. Θέλει οπωσδήποτε μια παρουσία στη Μεσόγειο. Και εννοώ ναυτική παρουσία. Διότι χρειάζεται να πουλήσει το πετρέλαιό της στην Άπο Ανατολή. Και αυτό το πετρέλαιο θα πρέπει να μεταφέρεται μέσω της Μεσογείου στην Άπο Ανατολή. Οπότε θέλει μια παρουσία στην περιοχή. Θέλει σίγουρα μια διπλωματική παρουσία γενικότερα στη Μέση Ανατολή. Δεν θα ήθελε να βλέπει διενέξεις στον χώρο της Μέσης Ανατολής να ρυθμίζονται χωρίς τη δικιά της συμμετοχή. Έχει στρατιωτικές ναυτικές βάσεις, διευκολύνσεις ας το πούμε, στην Ταρτός. Και θα ήθελε να διατηρήσει αυτές τις διευκολύνσεις. Διότι υπάρχουν βέβαια τα κοιτάσματα φυσικού αερίου και πετρελαίου που έχουν ανακαλυφθεί στην Ανατολική Μεσόγειο. Ένα σχέδιο, το πιο ελκυστικό σχέδιο μεταφοράς φυσικού αερίου του Ισραήλ στην ευρωπαϊκή αγορά, είναι η κατασκευή ενός αγωγού, υποθαλάσσιο αγωγού, που θα συνδέει το Ισραήλ με την Τουρκία, όπου θα συνδεθεί ο αγωγός αυτός με το δίκτυο που έχει η Τουρκία που μεταφέρει φυσικό αέριο από την Κεντρική Ασία στην Ευρώπη. Αυτό που θα ήθελε η Ρωσία να κάνει είναι να εμποδίσει αυτόν τον αγωγό να γίνει, διότι έτσι θα χάσει την ευρωπαϊκή αγορά. Και ήδη έχει προχωρήσει σε κάποια μέτρα συμφωνίας με το Ισραήλ για την εγκατάσταση ενός σταθμού υγροποίησης φυσικού αερίου στο Ισραήλ, από όπου θα το παίρνει η Ρωσία να το πουλάει στην Άπο Ανατολή. Επομένως, θα ήθελε η Ρωσία να έχει έναν ρόλο στην Ανατολική Μεσόγειο και βέβαια έναν ρόλο στην επίλυση της αραβο-ισραηλινής διέλεξης, η οποία ακόμα εκκρεμεί σε ό,τι αφορά τη Συρία και το Παλαιστινιακό. Υπάρχουν και περιφερειακά συμφέροντα, τα περιφερειακά κράτη. Το Ισραήλ, παραδείγματος χάρη, θα προτιμούσε ένα καθεστώς Άσαντ παρά ένα ισλαμικό καθεστώς. Αυτό το έχουν πει οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι και βέβαια αυτό που θα επιδιώξει το Ισραήλ είναι η απομάκρυνση των χημικών όπλων από τη Συρία. Η Τουρκία από την πλευρά της θα ήθελε ένα ισλαμικό δημοκρατικό καθεστώς τύπου Ερντογάν, αλλά όχι τη διάσπαση της Συρίας. Διότι μια διάσπαση της Συρίας πιθανότατα να πάρει την εξής μορφή.
ένα κράτος αλαουίτικο στην δυτική πλευρά της Τουρκίας, στο οποίο θα ενταχθεί και η περιοχή των Ορθοδόξων Χριστιανών που γειτονεύει αυτή την περιοχή, ένα σουνιτικό κράτος στο μεγαλύτερο τμήμα της Συρίας και ένα κουρδικό κράτος στο βόρειο τμήμα. Ένα λοιπόν αλαουίτικο κράτος υπό την προστασία της Ρωσίας που θα διατηρήσει τις ναυτικές της βάσεις θα είναι ένα πρόβλημα για τη Τουρκία, διότι αυτό το αλαουίτικο κράτος θα διεκδικήσει επανένωση με την Αλεξανδρέτα όπου υπάρχουν αλαουίτες στην Τουρκία. Επομένως η Τουρκία δεν θα ήθελε την διάσπαση της Συρίας, προτιμάει να υπάρχει μια ενιαία Συρία και αν είναι δυνατό υπό την επιρροή της. Το Ιράκ δεν θέλει την διάσπαση της Συρίας και δεν θα ήθελε την άνοδο στην εξουσία εξτρεμιστικών Ισλαμικών καθεστώτων. Διότι αν συμβεί αυτό, τότε η Αλκάιδα που πολεμάει στη Συρία θα επιστρέψει στο Ιράκ να πολεμήσει το Ιράκ εναντίον των Συρητών. Επομένως το Ιράκ και εκεί ακόμα θα ήθελε να βρει μια λύση η οποία εξυπηρετεί τα δικά της συμφέροντα. Η Ορδανία έχει ένα πρόβλημα. Έχει ένα ισχυρό Ισλαμικό κόμμα που είναι εκτός εξουσίας, είναι εκτός βουλής, διότι άλλαξε το εκλογικό σύστημα, ενώ ήταν αναλογικό, έγινε μονοεδρικό και αποτέλεσμα ήταν να μείνουν εκτός βουλής τα Ισλαμικά, το Ισλαμικό κόμμα. Ένα λοιπόν Ισλαμικό καθεστώς με τριοπαθούς τύπους, τύπου αδερφών μουσουλμάνων στη Συρία, θα μπορούσε να οικονομεύσει το καθεστώς στην Ιορδανία. Έχουμε και την Αίγυπτο, που η Αίγυπτος οπωσδήποτε θέλει να παίξει ένα ηγεμονικό ρόλο στον χώρο της Μέσης Ανατολής και θα ήθελε στη Συρία να αναδειχθεί ένα καθεστώς αδερφών μουσουλμάνων όπως και στην Αίγυπτο. Πού μας οδηγεί αυτή, τι μπορεί να είναι η λύση, αδιέξοδο υπάρχει, η ερώτηση είναι υπάρχει λύση. Υπάρχει μία απόφαση, ένα σχέδιο της Γενέβης που είχε υιοθετηθεί πέρσι, που προβλέπει μια διαδικασία και η διαδικασία αυτή είναι η κατάπαυση των εχθροπραξιών και η αρχή ενός διαλόγου μεταξύ τις δύο πλευρές, την προώθηση ενός συντάγματος που θα εγκριθεί από το λαό με δημοψήφισμα, την αλλαγή του καθεστώσεως με σταδιακή μεταβίβαση εξουσίας στη νέα κυβέρνηση και βέβαια δημοκρατικές διαδικασίες στο μέλλον όπου θα διασφαλίζονται τα δικαιώματα των μειονοτήτων σε μια ενιαία Συρία. Αυτό προβλέπει το σχέδιο της Γενέβης. Το πρόβλημα με το σχέδιο αυτό είναι ότι για να εφαρμοστεί πρέπει να υπάρχει μια διεθνή δύναμη επί το εδάφος να την εφαρμόσει. Και το ερώτημα είναι από πού θα έρθει αυτή η δύναμη. Δυστυχώς τα αραβικά κράτη που θα μπορούσαν να συγκροτήσουν μια τέτοια δύναμη με τις αποφάσεις που έχουν πάρει τελευταίως λίγο πολύ έχουν αποδυναμώσει τη θέση τους. Μια δύναμη του ΝΑΤΟ δεν θα τη δεχτεί η Συρία. Μια δύναμη του ΟΗΕ που προέρχεται από αφρικές δυνάμεις είναι μια λύση αυτή. Από ασιατικές δυνάμεις είναι μία λύση. Αλλά μία δύναμη που θα περιλαμβάνει Αμερικανούς στρατιώτες ή άλλους στρατιώτες της Δύσης δεν τη βλέπω να γίνεται δεχτή στην Συρία. Συνεπώς, το πρόβλημά μας είναι να ξεκινήσουν οι διαλόγοι, να ξεκινήσει ο διάλογος μεταξύ τις δύο πλευρές. Μέσα σε αυτή τη διαδικασία να προβλέπεται και η αποχώρηση του Άσαντ από την εξουσία αφού τελειώσει ο διάλογος. Δεν υπάρχει περίπτωση ο Άσαντ να μείνει στην εξουσία μετά από αυτά που έγιναν, έχει χρεοκοπήσει. Αλλά ταυτόχρονα να χρησιμοποιηθεί αυτός ο διάλογος για τη συγκρότηση μιας αντιπολίτευσης που θα μπορεί να κρατήσει ενιαία τη Συρία. Διότι μια Συρία που δεν είναι ενιαία θα προκαλέσει αστάθεια και προβλήματα στον χώρο της Μέσης Ανατολής. Αυτά ήθελα να πω ως έναρξη. Ένα σχόλιο για τη θέση της.